Είναι σήμερα μια ξεχωριστή μέρα για το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας. Πραγματοποιήθηκε η τελετή καθομολόγησης και απονομής των πτυχίων των αποφύτων του τμήματος σε μια ιδιαίτερη περίοδο για το Ίδρυμά μας, το οποίο πρόσφατα εξελίχθηκε σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ενισχύεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2019 ένα νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους φοιτητές που φοιτούν ήδη μέσα στο τμήμα να αποκτήσουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Θα έλεγα ότι και για τον ομό Λασιθίου είναι μια ιδιαίτερη περίοδος, καθώς καθιερώνονται πλέον δύο πανεπιστημιακά τμήματα στο Λασίθι, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τη Σιτία και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, έχουν ιδρυθεί και σχεδιάζουμε την ακαδημαϊκή λειτουργία άλλων δύο τμήματων, πολύ σημαντικών τμήματων, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με έδρα την Ιερά Πέτρα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό και να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο εγχείρημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, χρειάζεται η στήριξη τόσο της πολιτείας όσον αφορά την αύξηση της χρηματοδότησης για το πανεπιστήμιό μας, όσον αφορά νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Άλλωστε θυμίζω ότι στο πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συνυπογράψει ο νυν Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προβλέπονται 40 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, όμως καθώς και σε υποδομές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των νέων τμήματων. Πιστεύουμε ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 με σύμπνοια όλο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η σύγκλητός του, τα μέλη ΔΕΠ, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τη στήριξη ελληνικής πολιτείας, θα καταφέρουν να δρομολογήσουν τη λειτουργία των τμήματων, των 11 πανεπιστημιακών τμήματων του Μεσογειακού Πανεπιστημίου και των 6 νέων τμήματων σε ένα βάθος χρόνου. Παναλαμβάνω, δύο από αυτά σχεδιάζονται για τον ομό Λασιθίου. Πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, με σκληρή δουλειά και με μεγάλη προσπάθεια, θα τα καταφέρουμε.